Η ιδιοκτησία του Δήμου Καβάλας θα αποτελούν πλέον τα δύο επωνομαζόμενα από το Υπουργείο Παιδείας έργα τέχνης, δηλαδή οι παλιές καπιναποθήκες του Δήμου Καβάλας, οι οποίες θα αξιοποιηθούν από το Δήμο προκειμένου να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των πολιτών. Συναντήσαμε στο γραφείο του τον Φίλιππο Φιλιππίδη, τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, ο οποίος μας ανέλησε λίγο πιο διεξοδικά την κατάσταση. Εχθές εγκρίθηκε η αγορά των συγκεκριμένων καπνοποθηκών, δύο κολλητά, η μία δίπλα στην άλλη, την οποία την πήραμε μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό. Βέβαια, ήμασταν οι μόνοι συμμετέχοντες, αλλά παρόλα αυτά, αυτό δεν λέει τίποτα, ήμασταν πλειοδότες. Εν πάση περιπτώσει, έγινε μία συναλλαγή με την Αλφα αστικά ακίνητα. Ζητήσανε 250.000, ήταν η αρχική τους τιμή. Δώσαμε 170, αντιπροτείναν 210 και τελικά κλείσαμε στα 175. Και φυσικά, επειδή οι διαδικασίες τους με τις διαδικασίες μας απέχουν παρασάγκες, γι' αυτό το περάσαμε και επιγόντως από το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί θέλαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες ούτως ώστε να μπορέσουμε να υπογράψουμε συμβόλαια μέσα στο μήνα, μέσα σε ένα μήνα, εν πάση περιπτώσει, όπως ζητάν οι ιδιοκτήτες, εν πάση περιπτώσει, των καπνοποθηκών. Και αυτό πετύχαμε χθες. Πέρα από αυτό, σαφέστατα, εκείνο το οποίο πρέπει να τονίσουμε είναι ότι έγινε μια πάρα πολύ καλή και συμφέρουσα αγορά για όφελος των καβαλιωτών, των δημοτών μας, όπου μέσα από ένα κτίριο έργο τέχνης, όπως είναι χαρακτηρισμένο από το Υπουργείο Πολιτισμού, θα αρχίσει σιγά σιγά να αναδεικνύεται η πολιτιστική κληρονομιά της πόλης μας. Προφανώς αυτές οι δύο καπναποθήκες θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ένας πολιτιστικός χώρος, όπου θα περιλαμβάνει διάφορες δράσεις, φαντάζομαι, μέσα από το Δήμο. Αλλά αυτό, σε πρώτη φάση, εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να αποκατασταθεί το κτίριο. Δηλαδή, σε συνδυασμό φυσικά με τις δράσεις που θέλουμε να κάνουμε μέσα σε αυτό, με τη χρήση που θέλουμε να δώσουμε σε αυτό το κτίριο, θα πρέπει να γίνει και αποκατάστασή του. Και, από ό,τι ξέρετε, αυτό έχει χαρακτηριστεί επικίνδυνο από την Πολοδομία, επειδή δεν μπορούσε να γίνει κατεδάφιση λόγω του διατηρηταίου, περιφράχτηκε. Άρα, επομένως, η πρώτη μας προσπάθεια είναι να αποκαταστήσουμε τον εξωτερικό φιλιό και τη στέγη του και στη συνέχεια να μπούμε στο κτίριο μέσα. Ευτυχώς αυτή τη στιγμή, αν προλάβουμε ένα πρόγραμμα το οποίο τρέχει από την Αθήνα, να ζητήσουμε ένταξη, αν και εφόσον έχουμε προλάβει να κάνουμε τα συμβόλαια, ούτως ώστε να το εντάξουμε. Θα είναι ό,τι καλύτερο για το Δήμο μας. Καλό. Καλό είναι. Αφού είναι για την εξυπηρέτηση όλη τη Καβάλας, γιατί να μην είναι καλό. Μπράβο, τέτοια να φτιάχνουν, καλά είναι. Σαν ιδέα πολύ καλά. Πάρα πολύ ωραία ιδέα φαίνεται. Πρέπει δηλαδή να αξιοποιηθούν, γιατί τα βλέπουμε τόσο καιρό τα κτίρια και πρέπει να τα αξιοποιήσει ο Δήμος, όπως και κάτι καπνοδίκες που το οποίο είναι. Εσύ είσαι ιδιοκτήτης ενός καταστήματος που βρίσκεται πολύ κοντά στις καπνοποθήκες. Αντιμετωπίζεις κάποια προβλήματα τώρα που είναι παρατημένο το κτίριο? Ναι, και με τα αυτοκίνητα κιόλας, γιατί πέφτουν όλη την ώρα το κτίριο από πάνω, αλλά και γεμίζουμε αρουραίους και ποντίκια. Δηλαδή, ακόμα και κάτω, δηλαδή στους επόμενους, έχουμε αρουραίους. Οπότε αυτό θα υποφελήσει και τους πολίτες, βλέποντας το κτίριο από άποψη αισθητικής, αλλά και εσένα σαν επιχειρηματία. Και σε μένα προσωπικά, ναι, εννοείται αυτό. Ναι, σαν ιδέα με φαίνεται πάρα πολύ καλή, μόνο που αυτό όμως είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το κτίριο και πρέπει να κάνουν κάτι γρήγορα. Αυτό. Ναι, ωραία. Και ναι, και να τα αξιοποιήσουν, γιατί όχι, γιατί είναι πολύ άσχημα. Ενώ η πόλη μας είναι τόσο όμορφη, είναι άσχημα να υπάρχουν αυτά.